αγαπητοί ακροατές, είστε συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό σταθμό Eurocastrus στα 102,5 FM. Καλώς ήρθατε στο πανηγύρι της παράδοσης. Όλοι στο χώρο να πούμε, κι όλοι στο χώρο να πούμε, στην ίδια μας να τα πούμε. Φίλες και φίλοι, καλώς σας βρήκαμε και στο 29ο απόγευμα Ιουνίου. Είστε συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό σταθμό Eurocastrus στα 102,5 FM και στην ελληνική ενημερωτική για ψυχαγωγική εκπομπή. Είστε συντονισμένοι στο πανηγύρι της παράδοσης. Μια θερμή καλησπέρα σε όλους εσάς που με ακούτε στο όνομα Eurocastrus και ευρύτερα. Μια θερμή καλησπέρα σε όλους εσάς που ακούτε ή παρακολουθείτε αυτή την εκπομπή μέσω της πλατφόρμας της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης Αλβανίας, η TRTSE. Μια θερμή καλησπέρα, φίλοι, που κάνατε τον κόπο να ανοίξετε τώρα το κινητό σας ή οτιδήποτε άλλο και να παρακολουθήσετε ζωντανά διαδικτυακά μέσω του Facebook αυτή την εκπομπή. Όσοι δεν έχετε το χρόνο να παρακολουθήσετε τώρα απευθείας την εκπομπή αυτή, μπορείτε
μπορείτε να τη βρείτε στο YouTube και στο κανάλι Περπατώντας στον τόπο μας. Μέχρι ότου ανέβει στο YouTube μία με δύο ώρες μετά την ολοκλήρωσή της, θα παραμείνει ή και πάντα παραμένει στο Facebook. Στη συνέχεια καταργείται από το Facebook μόλις ανέβει στο YouTube και στο κανάλι Περπατώντας στον τόπο μας. Γιατί έτσι είναι η απόφαση της, του σταθμού. Λοιπόν, σήμερα, φίλες και φίλοι, είναι Τετάρτη. Τετάρτη 29 Ιουνίου. Από την αρχή του έτους μέχρι σήμερα έχουν περάσει 180 ημέρες. Ο ήλιος ανέτειλε στις 5:03 λεπτά και θα δει στις 19:53 πρώτα λεπτά. Σήμερα γιορτάζουν ο Παύλος, η Παυλίνα, ο Πέτρος και η Πετρούλα. Εμείς ευχόμαστε να χαίρουν το όνομά τους όλοι οι Πέτροι, οι Πέτριδες και οι Παύλιδες που υπάρχουν και είναι πάρα πολλοί αυτοί που υπάρχουν στο χώρο μας. Σήμερα, Διεθνής ημέρα των τροπικών, Παγκόσμια ημέρα σιδηροδερμίας, γιορτή του κρασού στην πόλη Χάρα της Αβόργο Δυτικής Ισπανίας προς τιμή του πολιούχου Αγίου Πέτρου. Περιλαμβάνει διαγωνισμούς ανοσοποιίας και μονομαχίες μεταξύ των διαφορών εορταστών. Εθνική γιορτή των Σεϊχελών τιμάται η επέτειος της ανεξαρτίας της χώρας από τη Μεγάλη Βρετανία το 1976, η μέρα των βετεράνων στην Ολλανδία, η μέρα των εφευρετών στη Ρωσία, η μέρα των ενόπλων δυνάμεων στη Μεγάλη Βρετανία, η μέρα των ναυπηγών στη Ρωσία, η μέρα της αντίστασης κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στη Ρωσία. Αυτά για τα σημερινή ημέρα, φίλες και φίλοι, ενώ ξεκινήσαμε το σημερινό μας πρόγραμμα με ένα πολυφωνικό τραγούδι της δεκαετίας του 80 από το γνωστό πολυφωνικό όμιλο του χωριού Δίβρη, του Δήμου Φινικαίων. Θα συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας. Σήμερα έχουμε επιλέξει να συνεχίσουμε με το Χρήστο τον Πότση. Επειδή είχαμε δοκιμάσει πολλές φορές να μεταδώσουμε τραγούδια του Χρήστου του Πότση, αλλά τα έχουμε πνευματικά δικαιώματα, οπότε δεν μας επιτρεπόταν να ανεβάσουμε την εκπομπή στο YouTube. Σήμερα βρήκαμε ένα live και το μεταδίδουμε με κάθε επιφύλαξη πάντως. Αν και αυτά τα έχουμε πνευματικά δικαιώματα, τότε δεν θα τολμήσουμε ξανά να μεταδώσουμε Χρήστο Πότση. Καλή ακρόαση λοιπόν σε όλους. Αφού πούμε μια θερμή καλησπέρα στο φίλο μας το Χρήστο το Σοκολάκι που μας καλησπέριζει. Φίλες και φίλοι, ακούτε αυτό το σόλο από τον Τάσο το Μαγκλάρι. Να πούμε ότι ο Χρήστος ο Πότσης είναι ο πιο αδικημένος ίσως από την εκπομπή αυτή. Και αυτό το ομολογούμε, αλλά δεν έχουμε τι να κάνουμε, αφού πρέπει να ανεβάσουμε οπωσδήποτε την εκπομπή στο YouTube. Και όσες φορές μεταδώσαμε τραγούδια του Χρήστου μεμονωμένα τραγούδια, δεν μπορέσαμε να ανεβάσουμε την εκπομπή στο YouTube και αναγκαζόμαστε να κόψουμε αυτά τα κομμάτια. Μεγάλη διαδικασία. Σήμερα, όπως είπα, τολμήσαμε να κάνουμε αυτό το live, μπας και δεν υπάρχουν πνευματικά δικαιώματα. Σένα μαράζονο αρτικά για πώς. Τι να κάνω, τι να κάνω εγώ, από μαύρο
Ας ρωτάσω μακλάρα, γαρίνα σου. Άιντε σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, πως κανένας άλλος στη καρδιά μπορίζωσε ερώτας μεγάλος. Μια θέλω καλησπέρα και στον πύρο μας τον Σταύρο τον Πάρκα που μας καλησπέριζει. Σ' αγαπώ, συμφωνώ, πως κανένας άλλος στη καρδιά μπορίζωσε ερώτας μεγάλος. Πάπα κι εγώ να κρεμίσω στη σάρτα στο Άγιο Πύρι. Ρε θα με πάρει το ποτάμι, ρε και τα ψάρια να με φάνε, και για σένα θα πεθάνω, το χατήρι σου θα καγανώ. Έτσι, μπράβο. Ούτε στο παραθυγύρι θα ρίξω το ποπό κορμάκι μου στη σαρδά στο κιοφύγυρι. Πώς θα πες στον Πάρκας μας γράφει ότι αφιερώνει αυτά τα τραγούδια του Χρήστου Λιπότση στο Γιάννη το Μουτζουπά. Μπορεί και τα ψάρια να μη φανεί, ρε και για σένα θα πεθάνω, το χατήρι σου θα κάνω. Όταν είμαι μάτα κι αγαμώ, ποτάμε ποτά γεμίζεις, μπορεί κι αρκεί να σταγυμανίζεις. Ποτάμε ποτά γεμίζεις, κι αρκεί να σταγυμανίζεις. Αι, ε, τα μακλαρά, όπα.
πόρτα κι αν είναι παραδίγια, μάζευες για να μπορώς. Άλλαξες το, η κυρά μου, μόλις πήρες το όνομά μου, μόλις πήρες το όνομά μου, άλλαξες πολύ κυρά μου. Σε κλωβονό. Τα γλυκά τα λεμόνια, τα τα και τα παλίκα καρδιά. Όταν μου κορφώσα να την κάνω εγώ τη γυαλιά μου και λέγα πως κάποια μέρα θα την βάλω στην αγάπη μου. Άιντε και βάζεις τα καλά σου Γιώργη λέμε τη Γιώργη. Άιντε και βάζεις τα καλά σου Γιώργη λέμε τη Γιώργη. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Μιχαήλ Τολιάνκο που μας καλησπέρισε και εύχεται, λέει, μια που σήμερα είναι του Πέτρου και του Παύλου. Εμείς ευχηθήκαμε στην αρχή της εκπομπής. Ο φίλος μας ο Μιχαήλ Τολιάνκος εύχεται τώρα σε όλους τους Πέτριδες και τους Παύλους. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
Πρωτοπολάκι, πρωτοπολάκι, κοιμώ και πάει. Φίλες και φίλοι, αυτό το πρώτο μέρος το είχαμε αφιερώσει στο Χρήστο τον Πότσι. Πιστεύω να αναπληρώσαμε λιγάκι αυτό το κενό που είχαμε μέχρι τώρα. Αφού, όπως είπα, μερικές φορές που δοκιμάσαμε και μεταδίδαμε τραγούδια του Χρήστου του Πότσι, δεν μπορούσαμε να ανεβάσουμε την εκπομπή στο YouTube, γιατί έχουμε πνευματικά δικαιώματα σήμερα. Επιλέξαμε, όπως είπα, ένα live και ίσως αυτό να μην είναι με πνευματικά δικαιώματα και να μπορέσουμε και σε άλλους που έχουν τα τραγούδια με πνευματικά δικαιώματα να βρίσκουμε τέτοια, ούτως ώστε και αυτοί να μην λείπουν από την εκπομπή μας. Ας δούμε τώρα, φίλες και φίλοι, αφού πούμε μια θερμή καλησπέρα στη φίλη μας τη Βικτωρία Λιτσιμπεζάτη που μας έγραψε νωρίτερα, να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα 29 Ιουνίου. Σαν σήμερα το 1850, το Οικουμενικό Πατριαρχείο αναγνωρίζει τελικά το αυτοκέφαλο της Εκκλησίας της Ελλάδος που επιβλήθηκε από τη Βαβαροκρατία το 1903. Σαν σήμερα το 1874 δημοσιεύεται στην εφημερίδα Κερί άθρο του Χαρίλαου Τρικούπη με τίτλο «Τις πτέει». Σε αυτό το ο Τρικούπης καταδεικνύει ως υπεύθυνο για την πολιτική κρίση που διέρχεται ο τόπος το βασιλιά Γεώργιο τον Πρώτο. Επίσης σχολιάζει αρνητικά τις επιλογές του στο σχηματισμό κυβερνήσεων και ζητά να λαμβάνει υπόψη του κατά το σχηματισμό των κυβερνήσεων την αρχή της δεδηλωμένης.
Σαν σήμερα το 1931, μέλη της Εθνικιστικής Οργάνωσης Εθνική Ένωση Ελλάς βάζουν φωτιά στο συνοριακό, στο συνοικισμό Κάμπελ της Θεσσαλονίκης και δύο πραγούν κατά των φτωχών Εβραίων κατοίκων του. Τα επεισόδια υποδαβλίζει με σειρά άθρων της η φιλοβενιζελική εφημερίδα Μακεδονία. Σαν σήμερα το 1958, η Βραζιλία κατακτά το 6ο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, νικώντας τον τελικό της Στοκχόλμης τη Σουηδία με 5-2. Δύο γκολ σημαίνουν ο Πελιέ, δύο ο Βαβά και ένα ο Ζαγκάλο. Μετέπειτα προπονητής της Εθνικής Βραζιλίας. Σαν σήμερα το 1986, η Αργεντινή νικά 3-2 τη Δυτική Γερμανία στο περίφημο στάδιο των Αστέκων στην πόλη του Μεξικού και κατακτά το 13ο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Σαν σήμερα το 2002, από έκρηξη που σημειώνεται στα εκδοτήρια της στον Πειραιά τραυματίζεται ο Σάββας Ξηρός, ο οποίος στη συνέχεια θα ομολογήσει 17 Νοέμβρη, αρχή εξάρθρωσης της τρομοκρατικής οργάνωσης που δρούσε στην Ελλάδα επί 27 χρόνια. Αυτά τα σημαντικότερα γεγονότα, φίλες και φίλοι, ενώ εμείς θα συνεχίσουμε με ένα πολυφωνικό τραγούδι, γιατί όπως πάντα λέμε και τα πολυφωνικά τραγούδια είναι σημαντικό κομμάτι της δικής μας πλούσιας πολιτιστικής παράδοσης, και χρέος αυτής της εκπομπής, που είναι και η εκπομπή της παράδοσης, είναι να μεταδίδει πάντα πολυφωνικά τραγούδια. Πολυφωνικό τραγούδι από τον πολυφωνικό όμιλο Πογονίου.
Αυτά λοιπόν από το πολυφωνικό όμιλο Πογονίου. Το τραγούδι είναι παραμένο λήψη της κάμερας της εκπομπής Περπατώντας τον τόπο μας. Είναι από το μακρινό 1994-95 νομίζω, σε εκδήλωση που είχε λάβει χώρα τότε στα Ιωάννινα, φίλες και φίλοι. Εμείς θα συνεχίσουμε μια που βρισκόμαστε στο Πογόνι, να πάμε και σε μια Πογονήσια αλλά και Δροπολίτισσα, αφού είναι κοπέλα από το Πογόνι και παντρεμένη στη Δερόπολη, την Άννα την Κάτση. Αφού πούμε όμως μια θερμή καλησπέρα στη φίλη μας τη Ραμπρινή, την Μπακούλα, που μας καλησπέριζε. Άννα Κάτση. Μέσα στην προχή στο
Thank you.
Πάμε σε έναν άλλο συγχωριανό της στο ζωή το Φέστα. Στην Αίγη Λευθέρης Γίνη που μας στέλνει το δικό της μήνυμα. Μουσική
λοιπόν από τον Ζωή το Φέστα, φίλες και φίλοι, στο Κοραρίνο τον Αρτάν τον Τσόμπο. Να πούμε ότι εδώ, φίλες και φίλοι, ότι η αλβανική κυβέρνηση καταρτίζει αυτή τη στιγμή το γενικό κατάλογο των μεταναστών που βρίσκονται σε διάφορες χώρες του κόσμου. Σε συνέντευξή της προς το συνάδελφο δημοσιογράφο της εκπομπής 90 λεπτά με τους Έλληνες, τον κύριο Χριστάκη Τζιά, η Υπουργός για την Ευρώπη και εξωτερικών Άρτεμις Μάλιου τόνισε και αυτό το θέμα. Το θέμα λοιπόν της κατάρτισης αυτού του καταλογόγου. Έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, έχουμε τον συνάδελφο δημοσιογράφο, όπως είπαμε, της εκπομπής 90 λεπτά με τους Έλληνες, τον κύριο Τζά, για να μας συζητήσουμε πέρα αυτού. Καλησπέρα, Χριστάκη. Για πες μας λιγάκι περί τίνος πρόκειται. Τι... εκπομπή 60 λεπτά με τους Έλληνες και θα μεταδοθεί αύριο στη δημόσια τηλεόραση γύρω κάστρο. Εγώ φιλοξενώ σε μια συνέντευξη πόλης της Σιλής την Υφυπουργό Εξωτερικών της Αλβανίας, την κυρία Άρτεμις Μάλιου, η οποία εκτός των άλλων μου μιλάει και για το θέμα της κατάρτισης του καταλόγου των μεταναστών Αλβανών, γιατί αν βρίσκονται. Εδώ καταλαβαίνετε ότι συμπεριλαμβάνονται και οι ομογενείς μας, οι οποίοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα ή σε άλλες χώρες του κόσμου. Στόχος της αλβανικής κυβέρνησης για αυτό το θέμα είναι η κατάρτιση του καταλόγου, ούτως ώστε να μπορέσουν οι μετανάστες να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στις επόμενες βουλευτικές εκλογές. Μπορώ να σας πω ότι η Διάκοινη Βουλευτική Επιτροπή, η οποία ασχολείται με την εκλογική μεταρρύθμιση, έχει συμπεριλάβει και αυτό το ζήτημα στην ατζέντα των συζητήσεων. Μάλιστα. Πότε μπορούν να παρακολουθήσουν στην αυγιανή εκπομπή, να παρακολουθήσουν την εκπομπή? Η εκπομπή της Πέμπτης, 9 η ώρα μετά μεσημβρίας Αλβανίας, όπου θα έχει και άλλα ζητήματα, θα μας απαντήσει η κυρία Μάλου για το θέμα της επικείμενης απογραφής του πληθυσμού, για τη νέα διοικητική διαίρεση, για τη συμμετοχή των Ελλήνων στο αλβανικό δημόσιο, για την κατάσταση σήμερα, οι ελληνοαλβανικές σχέσεις και οι τι εστί η θέση της Εθνικής Ελληνικής Μηνότητας πάνω σε αυτό και βέβαια για διάφορα άλλα ζητήματα υποδομής στη Δρόπολη και το Πογόνι, καθώς και για τις επικείμενες τοπικές εκλογές του 2023. Ευχαριστώ, Χριστάκη. Να είσαστε καλά. Λοιπόν, αυτά, φίλες και φίλοι, από το συνάδελφο δημοσιογράφο, τον Χριστάκη τον Τζιά. Όποιος θέλει να παρακολουθήσει ολόκληρη τη συνέντευξη της Υφυπουργού για την Ευρώπη και εξωτερικών Αρτεμίς Μάλιου, συναντιέται μια εκπομπή σε 9 η ώρα, 60 Έλληνες, μπορεί να παρακολουθήσει την ολόκληρη τη συνέντευξη. Αυτή, εμείς θα συνεχίσουμε πάντως το πρόγραμμά μας. Λοιπόν, το πρόγραμμά μας μετά το ζώο το Φέστα, να μεταδώσουμε και ένα ακόμη πολυφωνικό τραγούδι, γιατί όπως είπαμε τα πολυφωνικά τραγούδια είναι σημαντικότατο κομμάτι της δικής μας πλούσιας πολιτιστικής παράδοσης. Πάμε λοιπόν. Και
ποιος πατέρας και ποια μάνα. Ποιος θα πάει να το βρει. Του μαύρου το τραγούδι από το πολυφωνικό όμορφο Βρωμερού, φίλες και φίλοι, πάμε στο Μίμη τον Κώστα. Τι τα θέλεις τα στολίδια, τι τα θέλεις τα λεφτά, αν δεν αγαπάς αλλήλους πέτρινη καρδιά. Κράφτα εργοστάσια τις τράπεζες σου όλες, 2 μέτρα γης θα πάρουμε, 2-3 λιμένες ώρες. Έχεις πλοία και παλάτια, όσα θέλεις τελικά, μα δε σε έχω δει ποτέ μου. Thank you.
κομματιάζουνε και τη δόλα την καρδιά μου κομματιάζουνε. Μα τα μάτια να κοπέα με λογιάζουνε. Πέρα με σκουρά μαλλιά, μου βάλαν καημό και πόνο μέσα στη καρδιά. Μου βάλαν καημό και πόνο μέσα στη καρδιά. Μαύρα μάτια να πω πέρα με σκουρά μαλλιά. Ζήγωσο για να της το πω, πως για τα γλυκά της μάτια εγώ θα τρελαθώ. Πως να κάνω να ζήγωσο για να της το πω, πως για τα γλυκά της μάτια εγώ θα τρελαθώ. Ήταν ο Σωτήρης ο Γκούντης, φίλες και φίλοι, στο τραγούδι. Να πούμε ότι σήμερα τα παιδιά της ένατης τάξης ή της τρίτης γυμνασίου, αν τα λέγαμε με το σύστημα της Ελλάδος, ολοκλήρωσαν τις απολυτήριες εξετάσεις τους. Σήμερα εξετάστηκαν στο μάθημα της ξένης γλώσσας. Σύμφωνα με τους μαθητές, το θέμα, τουλάχιστον στην αγγλική γλώσσα, ήταν εύκολο, όπως δήλωσαν τα παιδιά, αφού τα περισσότερα παιδιά, αν όχι όλα τα παιδιά τα δικά μας, παρακολουθούν και φροντιστήρια ξένων γλωσσών. Οπότε για αυτούς το τεστ αυτό, γιατί το τεστ είναι καμωμένο και για παιδιά τα οποία δεν πηγαίνουν σε φροντιστήρια, οπότε για κυρίως για τα παιδιά, αλλά και για τα άλλα τα παιδιά ήταν εύκολο, πόσο μάλλον για τα παιδιά που παρακολουθούν και φροντιστήρια ξένων γλωσσών. Σήμερα λοιπόν η τελευταία εξέταση για τα παιδιά της τρίτης γυμναστείου ή της ενάτης τάξης με το αλβανικό σύστημα. Συνεχίζουμε εμείς, φίλες και φίλοι, το πρόγραμμά μας με την Ευγενία Τσάκα Πυραλή και «Ποιος ήταν κόρη μου ο Θεός». Yo.
Την ευγενία Τσακαπυραλή να παρουσιάσει στο κοινό. Από το Χρήστο το Χρήστο τον Άτσι, φίλες και φίλοι, πρώτο πάμε στο επόμενο τραγούδι, να πούμε, περάσουμε λιγάκι στο Δήμο Φοινικαίων σε οδικές παρεμβάσεις για τη βελτίωση της προσβασιμότητας και τη σύνδεση του εσωτερικού οδικού δικτύου. Προχώρησε προημερών η αρμόδια τεχνική υπηρεσία του Δήμου Φοινικαίων στο χωριό Τσαούση. Να σημειωθεί ότι οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν εργασίες μπετόστρωσης 55 κυβικών μέτρων σκυροδέματος και πραγματοποιούνται με ιδίους πόρους του Δήμου Φοινικαίων. Όπως σε κάθε χωριό, έτσι ήρθε η σειρά και του
χωριού αυτού, για να παρέμβει ο Δήμος Φοινικαίων, φίλε και φίλοι, όπως άλλωστε κάνει και ο Δήμος Δερόπολης. Να περάσουμε πρώτο, πάμε στο Μάφινες και σ' αγαπούσα που βλέπετε τώρα, φίλε και φίλοι, από τον τραγουδιστή. Να πάμε σε ένα πολυφωνικό τραγούδι, αφού έχουμε ακόμα να μεταδώσουμε δύο πολυφωνικά τραγούδια. Να πάμε στον πολυφωνικό όμιλο, το γνωστό πολυφωνικό όμιλο της Δερβιτσιάνης, με παρτίτο να ήμουν στο το Δήμο το ΔΕΔΕ. Όταν ήμουνα πουλί, λοιπόν, πολυφωνικό στο όμιλο Δερβιτσιάνης. Όταν ήμουν πουλί, μαγιάμωσαν οι πόλοι. Και τώρα χελιδόνι και κανείς δεν εσύγωνι. Και τώρα χελιδόνι και κανείς δεν εσύγωνι. Παίρνω το δρόμο το στρατή πάνω τα μάτια μου πρόγε. Παίρνω το δρόμο το στρατή πάνω τα μάτια μου πρόγε. Αχ στρατή το μονοπάτι, βάλσανα χωρίς αγάπη. Αχ στρατή το μονοπάτι, βάλσανα χωρίς αγάπη. Το μονοπάτι με βγάλε στην γωνία μου με τρελάνε. Το μονοπάτι με βγάλε στην γωνία μου με τρελάνε. Μες στις λίγερις την πόρτα που δεν ήξερα από πρώτα. Μες στις λίγερις την πόρτα που δεν ήξερα από πρώτα. Αυτά λοιπόν από το πολυφωνικό όμιλο της Δερβιτσιάνης, φίλες και φίλοι. Μ' άφηνες και σ' αγαπούσα. Χρήστος Αγγελής στο τραγούδι. Μια θερμή καλησπέρα στο φίλο μας τον Γρηγόρη τον Μπέκιο που μας καλησπερίζει από την Πρέβεζα. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στα χέρια είμαστες για τις πληγές. Είναι απ' τα δικά σου χέρια, απ' τις δικές σου μαχαιριές. Σου μαχαιριές.
τις πληγές μου δεν μπορούσες, ψεύτικο έρωτα πουλούσες. Φίλες και φίλοι, πρώτο συνεχίσω στο επόμενο τραγούδι. Θα ήθελα να διαβάσω τι μας γράφει ο φίλος μας ο Βασίλης ο Πράσος, ο οποίος μας λέει ο τόπος μας, Δημήτρη λέει, έχει απ' όλα. Πολλούς καλλιτέχνες λέει, ένα μόνο δεν έχει, λέει την τύχη. Ευχόμαστε φίλε μου Βασίλη, κάποτε να έχει και την τύχη. Σου εύχομαι ένα καλό απόγευμα Τετάρτης και πρόσεχε εκεί πέρα τώρα το μέλι. Λοιπόν, συνεχίζουμε εμείς φίλες και φίλοι το πρόγραμμά μας. Καψές, με καψές, ώρα με καψές, λέξω μπράβο. Τσούπρα μου λοιπόν, και είναι ο Βαγγέλης ο Τσάτης.
συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας. Πάμε στο επόμενο τραγούδι, φίλες και φίλοι, το οποίο θα είναι πολυφωνικό για να χαιρετήσουμε και τους χυμαριώτες όπου και αν βρίσκονται με ένα πολυφωνικό τραγούδι από τη Χυμάρα. Να πούμε δύο λόγια για την Ένωση Χυμαριωτών, η οποία εξέτασε και αυτή μια ανακοίνωση εν ώψη της προγραμματισμένης απογραφής πληθυσμού και κατοικιών τον ερχόμενο Οκτώβριο. Λέει μεταξύ των άλλων στην ανακοίνωσή της η Ένωση Χυμαριωτών στην Αλβανία: «Η Ένωση Χυμαριωτών συμμετέχει ανεπιφύλακτα στην προσπάθεια κινητοποίησης των συμπατριωτών μας ώστε να δώσουμε το πρέπον παρόν στη διαδικασία αυτή. Θεωρούμε την απογραφή κρίσιμη ως εργαλείο στα χέρια των κυβερνήσεων που αν τα αποτελέσματα δεν είναι τα αναμενόμενα για εμάς θα το μοχλεύσουν εξυπηρετώντας σκοπούς αντίθετους προς την επιβίωση του ελληνισμού στην περιοχή μας. Αντίθετα, αν πετύχουμε τα προσδοκόμενα αποτελέσματα θα είμαστε εμείς εκείνοι οι οποίοι θα έχουμε στα χέρια μας ένα στοιχείο ταυτοποίησης με ισχύ τόσο απέναντι στο αλβανικό κράτος όσο και απέναντι στους διεθνείς οργανισμούς. Μετά από διαβουλεύσεις με τους σημαντικότερους φορείς, λέει
η μεταξύ των άλλων. Καταλήξαμε από κοινού στην ίδρυση πενταμελού επιτροπή για το συντονισμό των απαιτούμενων ενεργειών. Στην επιτροπή εκπροσωπούνται εκτό από την Ένωση Χυμαριωτών η Ομόνια Χυμάρα, ο Δήμαρχο Φινικαιών, ο Δήμαρχο Ρόπολη, η Περιφυριακή Παράταξη Ανεξάρτητη Συμμαχία για την Αττική και ο Σύλλογο Βορειοεπηρωτών. Σε αυτόν τον αγώνα δεν χωράει κανένα αδιαχωρισμό. Μεταξύ των άλλων, η ανακοίνωση της Ένωσης Χυμαριωτών. Λοιπόν, πέρδικα στο γυάλι σκάρι είναι το επόμενο τραγούδι για όλους τους χυμαριώτες όπου και αν βρίσκονται. Πέρδικα στο γυάλι σκάρι θέλω
Λοιπόν, με το τραγούδι αυτό στείλαμε την αγάπη μας από εδώ, από την πέτρινη πόλη του Αργυροκάστρου, σε όλους τους χυμαριώτες όπου και αν βρίσκονται. Και όταν παρτίσε σε ένα πολυφωνικό όμιλο χυμάρι, μια κυρία εκτός χυμάρας, αυτό σημαίνει πολλά. Συνεχίζουμε εμείς το πρόγραμμά μας. Την Αθηνά, την Κότσο, φίλες και φίλοι. Μια τρομή καλησπέρα στο φίλο μας τον Κυριάκο τον Πολάνο που μας καλησπερίζει. Σήμερα η θρησκευτική εορτή του Πέτρου και του Παύλου. Λοιπόν, στην ενορία του Μεσοποτάμου που τιμάται στους Αγίους Πρωτοκορυφαίους Αποστόλους Πέτρο και Παύλο, λειτουργήσε σήμερα ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης του Αργυροκάστρου κ. Δημήτριος. Προάγοντας το πνευματικό έργο και την αποστολή της Εκκλησίας μας και στηρίζοντας ταυτόχρονα την ελπίδα του δοκιμαζόμενου ποικιλοτρόπου επιμνήου του, όπως και με το προεβδομάδων εγγενιασμό του Ιερού Ναού, ο Μητροπολίτης Δημήτριος προέβη σήμερα κατά το αρχιερατικό συλλειτουργό στη χειροτονία νέου διακόνου. Πρόκειται για τον Γρηγόριο τον Παπασόβο, που κατάγεται από τους δρυμάδες της Χυμάρας, ενώ ζούσε στην Αθήνα πολύτεχνος
ο διάκονος επέστρεψε στην ιδιαίτερη πατρίδα και με την καθοδήγηση του επιχώριου επισκόπου, τη στήριξη δε του Αρχιεπισκόπου Αναστασίου, συμπληρώσε την εκπαίδευση στο ιερατικό πρόγραμμα κατάρτισης της Ορθοδόξου Ακαδημίας Ανάστασης στο Δυράχιο. Αυτά λοιπόν και από την Ορθόδοξη Εκκλησία και την λειτουργία σήμερα γυροκάστρου Δημητρίου. Αυτά λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, ενώ υπολείπουν ακόμη περίπου 10 λεπτά, 9 λεπτά για την ακρίβεια, εμείς συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Ελληνίδη μου. Ελληνική Δήμου, φίλες και φίλοι, να πάμε στον Κωνσταντινό τον Καλογιάννη. Άιντε ποτάμε ματάκια μου, ποτάμε μωρό ποτάμε. Αρχινάς και κυματίζεις όταν με μόταν γεμίζεις. Καλησπέρα στο πλήρωμα στο Μάικ τον Πόλιο που μας καλησπέριζει. Άιντε πάρε με ματάκια μου ποτάμε μωρό ποτάμε.
σου, άιτε πάρε με στα κύματα σου, στα κοθογυρίσματα σου. Άιντε να αργώνε ματάκια μου, ποτάμι μωρό ποτάμι. Να αργώνται οι ξανθιές να βρέτουν, μαύρο μάτες να λευγένουν. Άιντε μαύρο μάτες να λευγένουν, να αργώνται οι ξανθιές να βρέτουν. Απόψε φίλες και φίλοι, τούτα σπίτια τα ψηλά με τον Αλέξανδρο του Μαγκλένα και μια άλλη εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Εμείς ανανοούμε τα ραντεβού μας για αύριο στις 6:15 το απόγευμα. Τότε να έχετε όλοι σας ένα καλό βράδυ και μια όσο πιο καλή αυριανή ημέρα. Όχι τούτα σπίτια γεμώ, άιντε τα ψηλά. Τραγέ